Τα χέρια ψηλά σηκώνουν τα μέλη των κινήσεων κατά των πληστηριασμών, αφού, όπως τονίζει το μέλος της κίνησης Λάρισας Βάιος Ζησόπουλος, ο ηλεκτρονικός τρόπος πλέον δεν δίνει τη δυνατότητα αντίδρασης όπως το παρελθόν, όπου οι κινητοποιήσεις έφερναν αποτελέσματα. Μάλιστα, εκφράζει την αγωνία του για την περιουσία των πολιτών που θα περάσει, όπως τονίζει, σε ξένα χέρια. Μετά το καλοκαίρι, επανερχόμαστε σιγά-σιγά όλες τις δουλειές μας, αλλά επανερχόμαστε και στα πρώτου καλοκαιριού όσον αφορά τους πληστηριασμούς. Οι πληστηριασμοί ξαναρχίζουν και από αυτά που ακούμε πιο εντατικά. Το πρόβλημα είναι ότι το κίνημα πια που παρέμβαινε σε όλη την Ελλάδα αλλά και εδώ στη Λάρισα με τις τωρινές συνθήκες με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς δεν έχει δυνατότητα πια να παρέμβει. Αλλά τα πράγματα έχουν γίνει κυριολεκτικά τραγικά. Ο τρόπος ο οποίος έχουν επιλέξει να εφαρμόζεται χρησιμοποιείται ξεκάθαρα για να περνάει η περιουσία των Ελλήνων πολιτών στους τραπεζίτες. Από τη μια έγιναν ένα σωρό ανακυφαλοποιήσεις για να σωθούν οι τράπεζες, πέρασαν σε ξένα χέρια και τώρα με τη διαδικασία αυτή παίρνουν και την περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα που κάποιος ο οποίος, ακόμη και κάποιος που ενδιαφέρεται δηλαδή να πάρει κάποιο ακίνητο, δεν έχει δυνατότητα να μπορέσει να βρει αν στην περιοχή του πληστηριάζεται τι και όχι. Είναι τόσο δύσκολο το σύστημα που θα πρέπει να ανοίγει ένα σωρό σελίδες για να μπορέσει να βρει τι υπάρχει ας πούμε στη Λάρισα ή τι δεν υπάρχει. Πράγμα που στην ουσία μόνο κάποιοι άνθρωποι που έχουν απ' έξω πληροφόρηση, αυτούς που λέμε κοράκια δηλαδή, μπορούν να μπουν στη διαδικασία για να πάρουν κάτι. Όλα τα άλλα κίνητα, όποια τους ενδιαφέρουν στις τράπεζες, περνάνε στα χέρια των τραπεζών. Στην ουσία σε ξένα χέρια.